Τον Ιούλιο του 1824, ο Αιγυπτιακός στόλος σαλπάρει από την Αλεξάνδρεια προς το Αιγαίο. Είναι μια τεράστια δύναμη. Επικεφαλής βρίσκεται ο γιος του Αιγύπτιου αντιβασιλέα, Ιμπραήμ Πασάς. Μετά την κατάληψη της Κάσου και τη λαιλασία των ψαρών, ο Αιγυπτιακός και ο Τουρκικός στόλος ενώνονται στα παράλια της Μικρασίας. Στόχος τους, η απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο και η εισβολή στην Πελοπόννησο. Αλλά οι Έλληνες τους περιμένουν με 70 πλοία. Η ναυμαχία που ακολουθεί είναι αρκετή για να πείσει τον Ιμπραήμ ότι δεν μπορεί να εισβάλλει στην Πελοπόννησο εκείνο το καλοκαίρι. Θα πρέπει να περιμένει μέχρι τον επόμενο χρόνο. Όμως το Δεκέμβριο αλλάζει σχέδιο. Ακολουθεί τη συμβουλή ενός Γάλλου πλοιάρχου να ψηφίσει το χειμώνα και να αποβιβάσει τις δυνάμεις του στη Δυτική Πελοπόννησο. Επιλέγει δύο από τα φρούρια που βρίσκονται ακόμα υπό τουρκική κατοχή, τη Μεθόνη και την Κορώνη. Από εδώ, ο Αιγυπτιακός στρατός αρχίζει να εξαπλώνεται βορειοανατολικά για να κατακτήσει ολόκληρο το Μοριά. Για να αντιμετωπίσει τις δυνάμεις του Ιμπραήμ, η ελληνική κυβέρνηση έχει ανάγκη από όσο το δυνατόν περισσότερους άντρες. Ο Κολοκοτρώνης, όπως είχε προβλέψει, απελευθερώνεται και διορίζεται αμέσως αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων. Αλλά είναι πολύ αργά. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1825, ο Ιμπραήμ διασχίζει την Πελοπόννησο αήττητος. Ο κλεφτοπόλεμος των Ελλήνων δεν είναι αποτελεσματικός απέναντι στον πειθαρχημένο, πανίσχυρο Αιγυπτιακό στρατό. Οι μεγάλες πόλεις, Ναβαρίνα, Καλαμάτα, Τριπολιτσά, Άργος, πέφτουν η μία μετά την άλλη. Όμως ο Ιμπραήμ δεν αρκείται στην κατάληψη της Πελοποννήσου. Θέλει να την καταστρέψει ολοκληρωτικά. Σύμφωνα με κάποιες φήμες, το σχέδιό του είναι να την επικύσει με Αιγύπτιους. Όπως και το Μάρτιο του 1821, ο Μοριάς γίνεται το πεδίο ενός πολέμου εθνικής και θρησκευτικής εξόντωσης. Αυτή τη φορά όμως, οι Έλληνες είναι εκείνοι που απειλούνται με αφανισμό. There was a report that Ibrahim had plans to deport the whole Greek population to Egypt and bring in from Egypt Muslims to replace them. And when Canning heard of this, his first reaction was horror at the inhumanity of it. And the second was that inevitably, if this happened, Russia would have to intervene on behalf of its fellow Orthodox Greeks. And if there was to be intervention, Canning was determined it should be jointly, at least with Russia. Στο μεταξύ, η Μεθόνη μετατρέπεται σε ένα τεράστιο σκλαβοπάζαρο. Κατά εκατοντάδες, οι Έλληνες αλυσοδένονται και φορτώνονται σε Αιγυπτιακά πλοία με προορισμό την Αλεξάνδρεια. Η Πελοπόννησος που αφήνουν πίσω τους έχει μετατραπεί σε στάχτη και ερείπια. Ωστόσο, η μεγαλύτερη καταστροφή δεν έχει ακόμα συντελεστεί. Ο επόμενος στόχος του Ιμπραήμ είναι το Μεσολόγγι.